Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με ένα όχι απαραίτητα συγκριτικό και αυτό γιατί το Poco F3 και το Poco X3 Pro ανήκουν στην ίδια εταιρεία η οποία με τη σειρά της η Poco σαν σύνολο συνεχίζει να ανήκει στην Xiaomi. Παρ' όλα αυτά τα δύο τηλέφωνα θα ξεκινήσουν να πωλούνται και επίσημα στη χώρα μας τις επόμενες μέρες. Θα έχουν μια διαφορά στην τιμή μεταξύ τους περίπου 100 ευρώ και στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε τι διαφορά έχουν και στην πράξη, στο τι προσφέρει το καθένα. Προφανώς το Poco F3 είναι το ακριβότερο από τα δύο τηλέφωνα, αντίστοιχα όμως το Poco X3 Pro στους περισσότερους τομείς είναι ήδη αρκετά ικανό για να καλύψει τα περισσότερα που χρειάζεται κανείς στην καθημερινότητά του. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στις επιδόσεις που προσφέρουν οι δύο συσκευές αυτές. Έχουν αντίστοιχα και μια πολύ καλή οθόνη το καθένα για τα χρήματα που κοστίζει. Οι κάμερες στο πίσω μέρος τους είναι ίσως και η σημαντικότερη παραχώρηση που έχει γίνει προκειμένου το κόστος τους να διατηρηθεί σε λογικά επίπεδα και θα δούμε αναλυτικά τις διαφορές μεταξύ τους σε όλους αυτούς τους τομείς. Να πω εδώ ότι οι δύο συσκευές που έχω στα χέρια μου είναι η έκδοση με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 6 GB μνήμης RAM και είναι αυτή που θα έχει διαφορά περίπου 100 ευρώ ανάμεσα στα δύο μοντέλα. Παρ' όλα αυτά, το Poco X3 Pro θα είναι διαθέσιμο και σε μια έκδοση με 64 GB αποθηκευτικού χώρου και πάλι όμως με 6 GB μνήμης RAM και θα είναι λίγο ακόμα πιο οικονομική, με δεδομένο ότι σε επιδόσεις είναι ακριβώς η ίδια, είναι πιθανόν προτιμότερη για όσους θέλουν να δώσουν ακόμα λιγότερα χρήματα και να πάρουν ένα τόσο καλό τηλέφωνο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε παραδοσιακά τη σύγκρισή μας από την οθόνη των δύο συσκευών, όπου είναι και ο τομέας που έχουν πολλές ομοιότητες αλλά και μια πολύ συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της οθόνης αυτής, είναι στις 6,67 ίντσες η διαγώνιός της και για το Poco F3 αλλά και για το Poco X3 Pro, κάτι που σημαίνει ότι είναι αρκετά μεγάλη και στα δύο τηλέφωνα για χαρακτηριστικά άνετη χρήση σε ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε. Έχει επίσης και ακριβώς την ίδια ονομαστική ανάλυση στα 2400x1080 pixels, αντίστοιχα λοιπόν και ακριβώς την ίδια λεπτομέρεια απεικόνησης. Μάλιστα και τα δύο τηλέφωνα έχουν ως γνωστόν οθόνη με υψηλό ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz, κάτι που ειδικά στην περίπτωση του Poco X3 δεν είναι εύκολο να βρει κανείς στα χρήματα αυτά, ειδικά σε συνδυασμό με όλα όσα προσφέρει η συσκευή σαν σύνολο. Παρότι τα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά στην οθόνη των δύο συσκευών είναι ουσιαστικά ίδια, υπάρχει και μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ τους, το Poco F3 χρησιμοποιεί ένα AMOLED panel με πολύ πιο ζωντανά και έντονα χρώματα. Παρ' όλα αυτά και εδώ το Poco X3 Pro, όπως έχουμε δει και σε ξεχωριστό βίντεο, χρησιμοποιεί ένα LCD panel με πραγματικά πολύ καλή χρωματική απόδοση για μια οθόνη αυτής της τεχνολογίας. Πριν δούμε λίγο αναλυτικότερα πώς είναι ακριβώς στην πράξη η οθόνη σε κάθε ένα από τα δύο τηλέφωνα, να δούμε και πάλι τις διαθέσιμες επιλογές που έχουν για να προσαρμόσουμε τη χρωματική απόδοση εκεί που θέλουμε εμείς. Εδώ το Poco F3 όπως και τα περισσότερα ακριβότερα τηλέφωνα της Xiaomi και της Poco προσφέρουν μερικές επιπλέον επιλογές προκειμένου να προσαρμόζουμε την απόδοση ανάλογα με το τι ακριβώς χρειαζόμαστε και οι δύο συσκευές έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν αυτόματα την απόδοση της οθόνης ανάλογα με το φωτισμό στο χώρο γύρω μας. Έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν κορεσμένα, πιο ζωντανά χρώματα και να είναι όσο το δυνατόν πιο έντονη σε χρώματα η οθόνη. Και το κανονική ή original color στα αγγλικά που κάνει την οθόνη να έχει λίγο πιο ήπια και λιγότερο ίσως υπερβολικά χρώματα, αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι απαραίτητα αυτό το ζητούμενο. Το Poco F3 τώρα έχει και το Advanced Settings ή επιλογές για προχωρημένους αν είχα το τηλέφωνο στα ελληνικά που προσφέρει σαφώς επιπλέον επιλογές και μπορούμε να επιλέξουμε να ακολουθεί συγκεκριμένο χρωματικό προφίλ η οθόνη του. Έτσι λοιπόν μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο DCI-P3, το sRGB χρωματικό προφίλ ή και το Enhanced, το οποίο είναι το AMOLED Wide Color Gamut με ένα μεγαλύτερο χρωματικό εύρος για μια οθόνη AMOLED. Έχουμε και μια επιπλέον αρκετά ενδιαφέρουσα επιλογή στο Poco F3, το Adaptive Colors, το οποίο αναγνωρίζει τη θερμοκρασία που έχει το φως στο χώρο γύρω μας και προσπαθεί να προσαρμόσει αντίστοιχα και την οθόνη, μια δυνατότητα που υπάρχει και σε συσκευές άλλων εταιριών και πλέον έχει προσθεθεί και στο συγκεκριμένο μοντέλο. Θα αφήσω τώρα την οθόνη στην αυτόματη προσαρμογή και στις δύο συσκευές και πάμε να βρούμε την εφαρμογή Display Tester παραδοσιακά για να δούμε τη διαφορά που υπάρχει στη χρωματική απόδοση. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι χρήσιμη όπως πάντα γιατί μπορούμε να δούμε την ίδια φωτογραφία και στις δύο οθόνες και ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα στο 50% του συνόλου για να δούμε ακριβώς και πόσο φωτεινή είναι κάθε οθόνη. Είναι λοιπόν εξ αρχής ξεκάθαρο ότι το Poco F3 έχει μια σαφώς πιο ζωντανή και ευχάριστη οθόνη,
Το Poco H3 Pro από την πλευρά του σε κάποιες περιπτώσεις όμως παράγει λίγο ίσως λιγότερο έντονα και υπερβολικά χρώματα, είναι βέβαια και θέμα προτίμησης αυτό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις όπως στο λευκό χρώμα υπάρχει και μια διαφορά στη θερμοκρασία του χρώματος που αποτυπώνεται, το οποίο και πάλι μέχρι ένα σημείο είναι θέμα προτίμησης. Πάμε και εδώ στην συνηθισμένη μας φωτογραφία με το κόκκινο έντονο λουλούδι να αυξήσουμε τη φωτεινότητα της οθόνης στο 100% και στα δύο τηλέφωνα, χωρίς βέβαια να αλλάξουμε φωτογραφία. Βλέπουμε και σε ό,τι αφορά τη μέγιστη φωτεινότητα, το Poco F3 και το AMOLED panel που χρησιμοποιεί έχει αντίστοιχα και μια συνολικά πιο φωτεινή οθόνη. Και οι δύο συσκευές τώρα υποστηρίζουν κανονικά την προβολή HDR βίντεο, ακολουθούν το HDR10 πρότυπο, αναγνωρίζονται κανονικά από το YouTube και την εφαρμογή του Netflix και υποστηρίζουν και την προβολή HD βίντεο. Και θα δούμε το συνηθισμένο μας HDR βιντεάκι για να δούμε τη διαφορά που έχουν οι οθόνες και στην πράξη. Θα δοκιμάσω να το ξεκινήσω ταυτόχρονα και στα δύο. Μάλλον, ναι, το κατάφερα για μία ακόμα φορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από τη διαφορά στο επίπεδο του φωτισμού υπάρχει μια μικρή διαφορά και στη χρωματική απόδοση μεταξύ τους, ενώ ίσως παρότι είναι αρκετά ικανοποιητική η οθόνη του Poco H3 Pro σε ό,τι αφορά την ένταση και τη ζωντάνια των χρωμάτων σε ένα HDR βίντεο, αυτό που δεν αποτελεί απαραίτητα πλεονέκτημά του είναι οι γωνίες θέασης, αφού παρότι και εδώ είναι απόλυτα ικανοποιητικές, το AMOLED panel της οθόνης του Poco F3 είναι σαφώς καλύτερο και σε αυτό το τομέα. Εδώ υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ τους η οποία έχει ενδιαφέρον και τα δύο εξ αρχής υποστηρίζουν στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιούν το ακουστικό τους σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο και μάλιστα έχουν και μια ξεχωριστή έξοδο για καλύτερη ένταση, να μην περιορίζεται στον ήχο που μπορεί να βγει από τη γρίλια του ακουστικού. Έχει το Poco H3 Pro 2 αρκετά δυνατά ηχεία. Το Poco F3 όμως, παρότι είναι ένα λίγο πιο λεπτό τηλέφωνο και θα περίμενε κανείς ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολο αντίστοιχα να παράγει ήχο με αρκετό μπάσο, έχει δύο ηχεία τα οποία είναι και ισχυρότερα στην μέγιστη έντασή τους, κάτι που είναι από μόνο του αρκετά εντυπωσιακό, είναι όμως και λίγο καλύτερα ποιοτικά, κάτι που κάνει την συνολική εμπειρία όταν βλέπουμε μία ταινία ή οποιοδήποτε βίντεο στο ακριβότερο από τα δύο τηλέφωνα, αντίστοιχα λίγο καλύτερη. Όπως είναι μάλλον αναμενόμενο τώρα, το Poco F3 είναι και το ισχυρότερο από τα δύο τηλέφωνα, όμως στην πραγματικότητα και το Poco H3 Pro είναι πραγματικά πολύ γρήγορο. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις είναι το ίδιο γρήγορο με τηλέφωνα που κοστίζουν ακόμα και τα διπλάσια χρήματα από αυτό και ουσιαστικά είναι δύσκολο σε καθημερινή χρήση κάποιος να δει κάποια διαφορά μεταξύ τους. Τυπικά Snapdragon 870, ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του Poco F3, είναι, όπως δηλώνει και η ονομασία του, μια λίγο καλύτερη έκδοση του Snapdragon 865 και 865 Plus και μάλιστα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ο 865 και ο 865 Plus μέχρι πριν μερικούς μήνες ήταν ο επεξεργαστής που βρίσκαμε στο εσωτερικό κορυφαίων συσκευών από πολλές εταιρείες που κόστιζαν και συνεχίζουν κάποιες να κοστίζουν σημαντικά περισσότερα χρήματα από το Poco F3. Το Poco H3 Pro από την πλευρά του τώρα έχει στο εσωτερικό του τον Snapdragon 860 και εδώ μάλλον ξεκάθαρα δηλώνει η ονομασία του ότι είναι μια βελτιωμένη έκδοση το Snapdragon 855 και του 855 Plus που πριν περίπου 2 χρόνια ήταν η τότε καλύτερη έκδοση επεξεργαστών της Qualcomm. Η διαφορά λοιπόν στις επιδόσεις μεταξύ τους είναι υπαρκτή και παραδοσιακά θα χρησιμοποιήσουμε δύο πολύ συγκεκριμένα benchmark για να τη δούμε. Το Geekbench μετράει τη διαφορά στην επεξεργαστική ισχύ και το 3D Mark στη συνέχεια τη διαφορά στην απόδοση της κάρτας γραφικών. Πάμε λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα σε κάθε μία από τις δύο συσκευές. Βλέπουμε ότι στο Single Core Test είναι σαφώς ισχυρότερο το Poco F3 σε σύγκριση με το Poco H3 Pro, αντίστοιχα και στο Multi Core Test που υπολογίζει την απόδοση που έχουν και οι 8 πυρήνες επεξεργασίας όταν λειτουργούν θεωρητικά στη μέγιστη συχνότητά τους. Όμως αυτό που έχει σημασία στην πράξη είναι ότι το Poco H3 Pro είναι τόσο γρήγορο με τον Snapdragon 860 στο εσωτερικό του που για να καταλάβει κανείς τη διαφορά σε σχεδόν κάθε είδους χρήση πρέπει να διαλέξει ένα benchmark για να δει πόσο ισχυρότερο είναι το ακριβότερο τηλέφωνο. Αντίστοιχα και το 3D Mark δείχνει ότι ο Snapdragon 870 είναι σαφώς ισχυρότερος στην παραγωγή γραφικών και το αποτέλεσμα δείχνει ότι είναι ισχυρότερος ακόμα και όπως είπαμε από τηλέφωνα που είναι αρκετά ακριβότερα από αυτό και συνεχίζουν να πολλούνται ακόμα στην αγορά με τον Snapdragon 865, όμως και πάλι για μία ακόμα φορά το αποτέλεσμα στο Poco H3 Pro δείχνει πόσο ισχυρότερο είναι και αυτό από την πλευρά του σε σύγκριση με οποιοδήποτε τηλέφωνο με κόστος περίπου 300 ευρώ στην ελληνική αγορά. Έτσι λοιπόν, για οποιοδήποτε παιχνίδι στην κυριολεξία, το Poco H3 Pro είναι τόσο δυνατό που να καλύπτει ό,τι απαίτηση και αν έχει το παιχνίδι αυτό,
Κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος λόγος να χρειάζεται κάποιος τις καλύτερες επιδόσεις που έχει το Poco F3, παρόλα αυτά σε βάθος χρόνου με όλες τις εφαρμογές να είναι πιο απαιτητικές και κάποια παιχνίδια που πιθανόν θα κυκλοφορήσουν να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ακόμα ισχυρότερο hardware σε κάποιες συσκευές, το Poco F3 θα είναι λίγο πιο ισχυρό για θεωρητικά αυτά τα παιχνίδια και σαν σύνολο σε βάθος χρόνου θα γεράσει σε εισαγωγικά καλύτερα σε σύγκριση με το Poco H3 Pro. Οι κάμερες τώρα στο πίσω μέρος των δύο συσκευών είναι ένας τομέας στον οποίο δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους και αυτό γιατί και τα δύο χρησιμοποιούν τον ίδιο IMX582 αισθητήρα της Sony για τη βασική τους κάμερα με ονομαστική ανάλυση στα 48 MP και τα δύο έχουν ένα φακό μπροστά τον αισθητήρα αυτό με διάφραγμα στο f/1.8 και κανένα από τα δύο δυστυχώς δεν έχει οπτικά limit stabilization. Στην πράξη όμως ο Snapdragon 870 στο εσωτερικό του Poco F3 είναι αρκετά πιο ισχυρός στο να επεξεργάζεται τα δεδομένα από τον αισθητήρα αυτό, μια διαφορά σε απόδοση που σε πολύ δύσκολες συνθήκες και σε συγκεκριμένες φωτογραφίες θα δώσει ένα λίγο καλύτερο αποτέλεσμα σε δυναμικό εύρος και ίσως σε λεπτομέρεια, όμως πραγματικά είναι πολύ σπάνιο να βρει κάποιος συνθήκες στις οποίες θα υπάρχει το πλεονέκτημα αυτό, ενώ ακόμα και όταν τις βρει θα πρέπει να βάλει τη μία φωτογραφία δίπλα στην άλλη για να καταλάβει κάποια διαφορά μεταξύ τους. Ακόμα όμως και όταν την καταλάβει τη διαφορά αυτή, δεν είναι σημαντική σε καμία περίπτωση και είναι γεγονός ότι στον τομέα της φωτογραφίας η βασική κάμερα του Poco H3 Pro είναι πρακτικά το ίδιο καλή με το ακριβότερο τηλέφωνο. Αντίστοιχα και κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα δύο τηλέφωνα χρησιμοποιούν το Night Mode, βγάζουν συνεχόμενες διαδοχικές λήψεις με διαφορετικά επίπεδα φωτισμού και τα συνδυάζουν σε μια τελική φωτογραφία και εδώ υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά στην επεξεργασία αυτή λόγω του Snapdragon 870 στο εσωτερικό του Poco F3 και εδώ όμως στις περισσότερες περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι απόλυτα ικανοποιητικό και στα δύο τηλέφωνα το ότι δεν υπάρχει optical image stabilization σημαίνει ότι και τα δύο πρέπει να τα κρατήσουμε σχετικά σταθερά για να βγάλουμε ακριβώς τη φωτογραφία που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, για την κατηγορία τιμή στην οποία ανήκουν, η τελική φωτογραφία είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτα ικανοποιητική. Αντίστοιχα, τώρα και η δεύτερη κάμερα στο πίσω μέρος των δύο συσκευών, αυτή με τον υπερευρυγόνιο φακό, για ένα αρκετά μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία, είναι ουσιαστικά η ίδια. Έχει την ίδια ονομαστική ανάλυση στα 8 MP και πρακτικά τον ίδιο αισθητήρα, κάτι που σημαίνει ότι και η απόδοση της στην πράξη δεν έχει κάποια διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών. Αυτό και πάλι είναι ίσως ένα πλεονέκτημα για το Poco H3 Pro, αφού γενικά με 100 ευρώ λιγότερο δεν χάνει κάτι κάποιος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει, ενώ και εδώ κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα δύο τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Night Mode αυτό με την κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αφού παραδοσιακά οι κάμερες αυτού του είδους, στη μεσαία κατηγορία τουλάχιστον, έχουν έναν αισθητήρα όχι απαραίτητα όσο ποιοτικό θα έπρεπε για να μπορεί να βγάλει μια καλή φωτογραφία σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού. Η μοναδική κάμερα η οποία για κάποιο λόγο διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα είναι αυτή με το μάκρο φακό για φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση και αυτό γιατί στο Poco H3 Pro είναι μια μάλλον συνηθισμένη κάμερα αυτού του είδους με ανάλυση στα 2 MP και με όχι μάλλον χωρίς autofocus, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να πλησιάζουμε πάντα στη σωστή απόσταση προκειμένου να βγάλουμε τη φωτογραφία που θέλουμε. Εδώ το Poco F3 έχει μια μάκρο κάμερα με υψηλότερη ανάλυση, υψηλότερη βέβαια τώρα είναι σχετικό αυτό, στα 5 MP. Το βασικό όμως πλεονέκτημά του είναι ότι έχει autofocus, κάτι που σημαίνει ότι η κάμερα αυτή αλλάζει το σημείο εστίασης ανάλογα με το πόσο κοντά ή μακριά είμαστε εμείς σε αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Έτσι λοιπόν, στις περισσότερες περιπτώσεις θα βγάλει μια σαφώς καλύτερη φωτογραφία το Poco F3. Παρ' όλα αυτά, παραμένει γεγονός ότι μια μακροκάμερα γενικότερα δεν είναι τόσο χρήσιμη όσο η βασική κάμερα και η κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό. Για κάποιο λόγο, τώρα που για να είμαι απόλυτα ειλικρινής προσωπικά δεν έχω καταλάβει, υπάρχει μια φήμη ότι η μπαταρία του Poco H3 Pro δεν είναι καλή. Στην πράξη, δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Το έχω λίγο περισσότερο από 2 εβδομάδες, το χρησιμοποιώ και η μπαταρία προσφέρει ακριβώς αυτό που περιμένει κανείς με δεδομένη τη χωρητικότητά της και το σύνολο των χαρακτηριστικών του τηλεφώνου. Το Poco F3 από την πλευρά του, ναι, έχει μια πολύ καλή απόδοση από την μπαταρία του, αλλά για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Η χωρητικότητά της είναι στα 4.520 mAh και η μπαταρία του Poco H3 Pro είναι μεγαλύτερη στα 5.160 mAh. Με δεδομένη λοιπόν τη διαφορά αυτή, στην πράξη οι δύο συσκευές πετυχαίνουν πρακτικά τους ίδιους χρόνους λειτουργίας, κάτι που σημαίνει ότι το Poco F3 καταφέρει να κάνει μια σημαντικά καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας που έχει στο εσωτερικό του.
και οι δύο συσκευές στο τέλος της ημέρας έχουν αρκετή μπαταρία ακόμα ώστε να μην αγχωνόμαστε ότι θα κλείσουν πριν προλάβουμε να τα φορτίσουμε. Όταν είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί μαζί τους, η χωρητικότητα, το ποσοστό της μπαταρίας αυτής στο τέλος της ημέρας θα είναι περίπου 20-25%, κάτι που, όπως είπαμε, παραμένει αρκετό σαν περιθώριο ασφαλείας. Τώρα, και τα δύο τηλέφωνα, όταν θέλουμε να προσέχουμε λίγο περισσότερο πώς τα χρησιμοποιούμε ή για όσους απλά δεν είναι το ίδιο απαιτητικοί από τη συσκευή τους, μπορούν να βγάλουν έως και 2 ημέρες λειτουργίας επίσης με άνεση. Εδώ, η μεγαλύτερη χωρητικότητα όμως στην μπαταρία του Poco H3 Pro έχει μία χρησιμότητα, αφού κοντά στο τέλος της δεύτερης αυτής ημέρας έχει ένα 20-25% και πάλι διαθέσιμο, με λιγότερο απαιτητική χρήση βέβαια, ενώ το Poco F3 είναι στο 10-15%, ένα ποσοστό το οποίο πλησιάζει λίγο πιο κοντά στο να κλείσει το τηλέφωνο πριν προλάβουμε να το φορτίσουμε. Και σε ό,τι αφορά τη φόρτιση αυτή, τώρα και τα δύο τηλέφωνα υποστηρίζουν φόρτιση με έως και 33 W, ταχεία φόρτιση με 33 W για να είμαι πιο συγκεκριμένος, και τα δύο έχουν στη συσκευασία τους το φορτιστή που χρειάζεται για να φορτίζουν όσο γρήγορα μπορούν. Αυτό δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο στη μεσαία κατηγορία από μια άλλη συγκεκριμένη εταιρεία. Στην περίπτωση τουλάχιστον της Poco ή της Xiaomi, ανάλογα με το πώς θέλει να το δει ο καθένας, τα δύο τηλέφωνα έχουν και αρκετά ικανοποιητική φόρτιση στα 33 W και το φορτιστή που χρειάζεται στη συσκευασία τους. Σε περίπου μία ώρα λοιπόν, ανάλογα και με τις συνθήκες, η μπαταρία αυτή θα έχει γεμίσει πλήρως με τον φορτιστή και σε περίπου μισή ώρα είναι αρκετά γεμάτη ή έχει ένα ποσοστό, για να το θέσω καλύτερα, το οποίο είναι αρκετό για να το χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο και για την υπόλοιπη ημέρα, χωρίς να αγχωνόμαστε ότι θα μας αφήσει από μπαταρία. Αυτές είναι λοιπόν οι βασικές διαφορές ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Το Poco F3 δικαιολογεί τα επιπλέον χρήματα που κοστίζει με τις καλύτερες επιδόσεις του και με την σαφώς καλύτερη οθόνη του. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι με 300 περίπου ευρώ το Poco H3 Pro είναι τόσο καλό σαν σύνολο που είναι δύσκολο να χρειαστεί κάποιος κάτι περισσότερο στην καθημερινότητά του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, αφού σε ό,τι αφορά την οθόνη, είναι γεγονός ότι ακόμα και ένα καλό LCD panel δεν είναι απαραίτητα το ίδιο καλό με μια AMOLED οθόνη. Με δεδομένο λοιπόν αυτό και με το ότι οι κάμερες στο πίσω μέρος τους δεν έχουν κάποια ουσιαστική διαφορά, η επιλογή ανάμεσα στις δύο συσκευές εξαρτάται μόνο από το κατά πόσο θέλει κάποιος την καλύτερη οθόνη, την ίσως λίγο πιο πολυτελή κατασκευή που έχει το Poco F3 ή αν ικανοποιείται πιθανότατα πλήρως από όλα όσα έχει να προσφέρει το Poco H3 Pro. Αυτά από εμένα στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!